Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα RTFM. Είμαστε η εκπομπή που εφήβρε τον τροχό. Και όχι μόνο έναν τροχό, πολλούς τροχούς αρκετούς. Γι' αυτό και τους βλέπετε στους δρόμους αυτή την εποχή. Το τροχό αυτό που έχουν εδώ, γιατί? Όχι αυτόν τον τροχό. Αυτόν τον εφήβρε κάποιος άλλος, κακός. Σήμερα θα unboxάρουμε. Δεν είμαστε στα συνηθισμένα μας κινητάκια, ξέρεις, τα high-tech της καθημερινής χρήσης. Έχουμε ένα ρομποτικό window cleaner. Θυμάστε που έχουμε unboxάρει ένα σωρό σκούπες ρομπότ, από τις οποίες η Xiaomi οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι πολύ καλή σκούπα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι δεν είναι για να μαζεύει και πολλά πράγματα, δηλαδή την κάρει το τέτοιο της. Τέλος πάντων. Είναι το Albohes. Albohes Glass Cleaning Robot. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το μαγικό μηχανηματάκι. Τι είναι αυτό? Α, είναι κουτί. Είναι κουτί μέσα στο κουτί. Αυτό είναι το Albohes Glass Cleaning Robot Z5, όπως λέει. Υπάρχει εδώ το Glassbot, έχει app for Android και app for iOS, Glassbot λέγεται επίσης. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχει Path Planning, Remote Mode, Fall Prevention, Deep Cleaning και Replaceable Fabric. Πολύ ωραία μας τα λέει. Εδώ έχει ένα σωρό warnings, του στυλ μην περπατάς από κάτω όταν αυτό το πράγμα είναι γραπωμένο πάνω στο τζάμι. Albohes. Up control for glasses thicker than 3mm. Καλά, 3mm δεν είναι τζάμι ρε φίλε, είναι ξέρω εγώ. Ζάχαρη. AI technology, μας αρέσει. Cleaning speed 2,5 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο. Ψιλοκαλό είναι μου φαίνεται, όχι. Αλλά τέλος πάντων, 3 kinds of automatic operation, auto finish, embedded UPS, όπα. Anti-dropping control algorithm, auto detect edges of window, microfiber cloth, high strength safety rope. Έχει και safety rope. Okay. Δεν είναι καλό αυτό. Remote control table. Καλό είναι ρε μαλακά, φαντάζομαι πως κάνει κεφάλι. Table cleaning mode. Έχει και για να καθαρίσει το τραπέζι. Τέλεια. Φέρτε μου μια μπαλαντέζα. Λοιπόν, να το ανοίξουμε το καταπληκτικό ρομπότ. Ορίστε, εδώ είμαστε. LED indication, cleaning cloth, air vent, power switch, power jack, hooking hole. Πολύ ωραία για το σκηνί που μας έλεγε. Α, αυτό είναι hooking. Ναι. Και νομίζω ότι ναι, τι θα έλεγες εσύ. Εδώ έχουμε cloths, ανταλλακτικά. Πολύ ωραία, κάμποσα από δάφτα. Νομίζω είναι 6 εδώ μέσα. Ω, αυτό είναι το ρομποτάκι. Πολύ ωραία. Με το harness του. Το πιάνεις σε κάποιο σημείο τέλος πάντων με το carabiner εδώ πέρα. Άμα έχεις κάπου να το πιάσεις, έτσι. Ένα πολύ μακρύ καλώδιο, το οποίο μάλιστα είναι και βιδωτό, να πούμε. Για να μην τεντωθεί και φύγει. Είναι πολύ ασφαλείας. Είναι αυτό εδώ πέρα το βίσμα, ώστε να μην μπορεί να βγαίνει αν τραβηχτεί. Το βιδώνεις καλά, όπως βιδώνεις και αυτό εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται. Και πρέπει να έχει κανένα δίμετρο σίγουρα. Για να δούμε τι άλλο έχει. Έχει αυτά εδώ, τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι. Έχει spray bottle, το οποίο είναι ένα άδειο spray bottle. Okay. Non-ionic sulfocrants, alcoholic additives, preservatives, film formers, deionized water. Αυτό μάλλον θα πρέπει να έχει κάτι μέσα. Θα πρέπει να έχει, σου λέει, να βάλεις ένα από αυτά. Θα βάλω εγώ deionizing agents. Εδώ έχουμε το ρεύμα. Telecontrol. Αποκωδικοποιητή. Το power source. Σκύση. Και φυσικά το manual. Multi-surface cleaning robot. Quick start guide, αυτό θέλουμε. Για όλους τους υπόλοιπους, read the fucking manual. Λοιπόν, power connection, plug-in, switch on-off, hold for 2 seconds, using, changing, into cleaning ring. Μπράβο, σε αυτά εδώ βάζεις τα cleaning cloths, move up or down, τα είδαμε όλα. Για να δούμε πώς αλλάζουν αυτά. Κλειπτά είναι. Αυτό είναι εδώ το παπαράκι, το βάζεις, αλλάζεις το πανάκι του. Ή το πλένεις. Το πλένεις, το αλλάζεις και βάζεις αυτό για πλύσιμο, γιατί εντάξει, άμα έχεις πάρα πολύ βρώμικα τζάμια. Νερό που βάζεις, βάζεις και νερό κάπου. Όχι. Πρέπει να βρέξεις λίγο τα τζάμια στην αρχή. Λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε στο τραπέζι και μετά θα το δοκιμάσουμε και σε τζάμι. Έχουμε εδώ το παπαράκι του, το οποίο το βάζουμε εδώ και μετά το βιδώνουμε για λόγους ασφαλείας. Έχουμε το ρευματολήπτη του, ευρωπαϊκός ρευματολήπτης, πάντα μας αρέσει. Αν και εντάξει, τέτοιους ρευματολήπτες και να μην ήταν ευρωπαϊκό, βρίσκει με 30 λεπτά. Λοιπόν, άναψε, μάλλον μας δείχνει πόσο έχει φορτίσει εδώ, παρόλα αυτά εμείς θα ανοίξουμε. Τι να φορτίσει? Η εσωτερική του μπαταρία. Αυτό είναι το prevention. Έχει μια εσωτερική μπαταρία για να, ώστε σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα να μην πέσει. Γιατί ξέρεις, κρέμεται κάθετα το παράθυρο. Δεν σήκωσε το πάει.
Όχι. Start, περίμενε. Α, και από εδώ το ελέγχεις. Σταμάτησε. Και να μας δίνει ένα κόκκινο φωτάκι. Αντιλήφθηκε μάλλον ότι πάει να πέσει. Ναι, σωστό. Κάτσε να πατήσω ένα start. Θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει. Θα πέσει, θα πέσει δύο πράγματα. Τώρα ξέρει να σου ρωτήσει τα χέρι. Και όμως κατάλαβα ότι είναι άκρη τραπεζιού, ε. Λοιπόν, αυτό είναι το ρομποτάκι. Το δοκιμάσαμε στο τραπέζι. Κάνει αρκετά καλή δουλειά. Βέβαια, το τραπέζι ήταν καθαρό, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά παραδείγματος χάρη δεν πέφτει κάτω. Γαμάτο. Θα πάω να το δοκιμάσουμε σε τζάμι και επανερχόμαστε. Πολύ ωραίο ψεκαστήρι από την Κίνα. Φτάνει, ρε. Και τώρα ας το δοκιμάσουμε στο πιο βρώμικο τζάμι της Ιφιλίου. Λοιπόν, αυτό είναι το ρομποτάκι μας, το Window Cleaner Robotic. Όπως είδατε, τα τζάμια μας είναι λίγο βρωμερά και τρισάθλια. Οπότε στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάζεις αρκετά συχνά τα σκατουλάκια του εδώ. Επίσης, πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσεις να είναι κάπως βρεμένα τα παράθυρα, τα τζάμια. Αν όχι με άζαξη κάτι τέτοιο, έστω με νερό. Γι' αυτό και σου βάλανε και το ψιτ-ψιτ. Γιατί αλλιώς εντάξει, θα ζοριστεί, ειδικά μα έχει χοντρή βρωμιά. Κατά τα άλλα, είναι σχετικά αργό, αλλά παρόλα αυτά τη δουλίτσα την κάνει. Τώρα, αν έχει άπειρα μικρά τζαμάκια, δεν είναι γι' αυτό. Αυτό είναι για μεγάλες επιφάνειες. Είναι, ας πούμε, για να το βάλεις σε ένα τζάμι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, αν έχεις ένα τζάμι 5-10 τετραγωνικά, να πεις ότι αξίζει τον κόπο. Τώρα, για μικρά τζαμάκια, πολύ μικρούλια δεν είναι. Για κάποιο τζάμι που δεν το φτάνει όλο. Φτάνει μόνο ναι, το βάζεις ναι. Και τα αφήνεις και φεύγεις. Είναι για να σκαρφαλώσει και ψηλά και τέτοια. Δηλαδή, είναι αρκετά καλό. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλήθεια είναι αυτό. Μας αρέσει το γεγονός ότι έχει αρκετά έξτρα σκατουλάκια μέσα. Είδαμε στο μαγικό διαδίκτυο ότι διάφοροι παλαβοί το έχουν χρησιμοποιήσει παραδείγματος χάρη για σφουγγαριστήρι πατώματος, το οποίο κάνει εκπληκτική δουλειά. Είναι το πιο αργό σφουγγάρισμα πατώματος που μπορείς να έχεις, και δεν πρέπει να είναι και πολύ βρώμικο το πάτωμα, αλλά παρόλα αυτά κάνει φοβερή δουλειά γιατί τρίβει. Μπορεί να βάλεις κερί, μπορεί να βάλεις διάφορες βλακίες. Είναι ένα αρκετά καλό μηχανηματάκι. Αυτό το προϊόν είναι και σχετικά φτηνό για ρομποτικό τέτοιο. Εντάξει, λέει διάφορα AI. Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι καθαρίζει τραπέζι χωρίς να πέσει από την άκρη. Καταπληκτικό. Δεν τα πάει πάρα πολύ καλά στις γωνίες των παραθύρων. Εννοείται, γιατί είναι ψιλογκουμούτσες αυτά εδώ πέρα. Οπότε σίγουρα θα μείνει ένα κομματάκι το οποίο είναι βρωμερό. Ειδικά αν έχετε παράθυρα με δεν ξέρω τι, λάσπη, μυγάκια και ένα νεκρό θείο. Παρ' όλα αυτά. Κάνει πολύ καλή δουλειά, κάνει πολύ καλή δουλειά σε τραπέζια. Για πάτωμα δεν είναι τόσο πολύ, γιατί εντάξει, πρέπει να αλλάζει συχνά τα σκατουλάκια εδώ, λερώνονται. Δεν έχει από μέσα ένα δικό του σύστημα καθαρισμού ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ηλεκτρική σκούπα. Αυτό το ρούφιγμα που ακούτε είναι μόνο και μόνο για να στέκει πάνω στην επιφάνεια του τζαμιού κάθετα. Εντάξει, αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό το σκατουλάκι κάνει 115 ευρώ. Αρκετά καλή τιμή για αυτό που προσφέρει. Και αν έχετε πολλά τζάμια στο σπίτι σας ή για κάποιο λόγο πολλά τραπέζια. Φαντάζομαι υπάρχουν και σπίτια με πάρα πολλά τραπέζια. Πάρτε εδώ, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εμείς δηλαδή τώρα ήταν ευκαιρία να καθαρίσουμε τα τζάμια μας και να μείνουμε με ένα σωρό βρώμικα πανάκια γιατί δεν θα τα βάλουμε ποτέ πλυντήριο. Αυτά για το σημερινό προϊόν του RTFM. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye.